things are not like that. It's the ongoing reform debate in all Europe, the so-called Bologna reform of higher education. Μία ένδειξη του ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι είναι όλη η συζήτηση στην Ευρώπη για την μεταρρύθμιση του κακριμαϊκού συστήματος, τη λεγόμενη μεταρρύθμιση της Μπολόνια. Things are here, here things are much deeper than just privatization, you will have to pay for your studies. Εδώ το θέμα πάει πολύ πιο μακριά. Είναι πολύ βαθύτερο από την απλή ιδιωτικοποίηση να πρέπει λόγω χάρη να πληρώσεις δίδακτα για τις σπουδές σου. They want to make us experts. Θέλουν να μας κάνουν ειδικούς. Their idea is the following one. We should be at the disposal of those in power, state capital. Το ιδεώδες τους είναι ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στη διάθεση όσων κατέχουν την εξουσία, του κράτους, του κεφαλαίου. So that when there is a problem, we can help those in power with our expert knowledge. Ώστε όποτε ανακύπτει ένα πρόβλημα να βοηθούμε τους κατέχοντες στην εξουσία με την ειδική μας γνώση, ως εμπειρογνώμη. For example, if there are, like here, demonstrations, λόγω χάρη, αν υπάρχουν διαδηλώσεις, όπως εδώ, you call psychologists how to prevent panic, how to keep people down. Φωνάζεις τους ψυχολόγους για να σε συμβουλεύσουν πώς να αποφευθεί ο πανικός, πώς να καλμάρει το πλήθος. You call thinkers of space, strategic occupation of space, how to control the crowds. Φωνάζεις ειδικούς στη στρατηγική διαχείριση του χώρου για να σε συμβουλέψουν πώς να υπάρξει έλεγχος του πλήθους. To give you an incredible example here, do you know that in Israel military academy, one of the main references is Deleuze and Guattari Le Mille Plateau, Thousand Plateau. Θα σας δώσω ένα απίστευτο παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι στη στρατιωτική ακαδημία του Ισραήλ μία από τις βασικές θεωρητικές αναφορές είναι το Mille Plateau των Deleuze και Guattari. The idea is that the way to fight intifada, to penetrate Palestinian cities, is to apply this Deleuzian notion of different construction of space. No longer this classic linear space, but triage, they call it triage of space. Η άποψή τους είναι ότι προκειμένου να καταπολεμήσουν την Ιντιφάδα και να διεισδύσουν στις Παλαιστινιακές πόλεις, χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση του χώρου. So here is the supreme irony. When Israeli anti-terrorist units break into Palestinian home and enter the house, not through the door, but break a wall, this is direct practical use of the Deleuze. Απόλυτη ειρωνία του γεγονότος είναι πως όταν Ισραηλινές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις εισβάλλουν στο σπίτι ενός Παλαιστινίου, όχι από την πόρτα αλλά από μια τρύπα στο τοίχο, τότε έχουμε μια άμεση εφαρμογή του Deleuze. No, let me be clear. I have great appreciation for Deleuze. He was not doing that. I'm just showing you how those in power want to functionalize, use our theoretical work. Να διευκρινίσω ότι έχω μεγάλη εκτίμηση στον Deleuze, δεν εννοούσα τη σκέψη που οδηγεί σε αυτό. Ήθελα να δείξω το πώς η εξουσία είναι σε θέση να εργαλειοποιήσει τη διανοητική δουλειά. And here we should stand for our dignity, we as intellectuals. Και εδώ πρέπει να αντισταθούμε, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας ως διανοούμενοι. Let me go back to what I begin with. Θα επιστρέψω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Why are we not just experts? Γιατί δεν είμαστε απλώς ειδικοί. Because experts solve a problem which is presented to them already as a problem. This is the problem, give us means to solve it. Γιατί οι ειδικοί ασχολούνται με την επίλυση ενός προβλήματος που τους παρουσιάζεται ως δεδομένο. Αυτό είναι το πρόβλημα, πείτε μας πώς να το λύσουμε. But I think it's our duty to go a step further and to say, but why did this problem emerge? What is wrong with our society and so on? To go a step deeper. Το καθήκον μας όμως είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα βαθύτερα και να αναρωτηθούμε γιατί ανέκυψε αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα στην κοινωνία. This is what those in power who are behind the Bologna reform don't want. Αυτό είναι που δεν θέλουν όσοι έχουν την εξουσία και βρίσκονται πίσω από τη μεταρρύθμιση της Bologna. Immanuel Kant, nonetheless a great philosopher of freedom,
Ο Immanuel Kant, κατά τα άλλα, ένας μεγάλος φιλόσοφος της ελευθερίας. Had a wonderful distinction, probably you know it, between public and private use of reason. Έθεσε μια εξαιρετική διάκριση που πιθανόν θα την γνωρίζετε. Ανάμεσα στην. Okay, now you. I will just keep going. And there is a beautiful paradox here. For Kant, private is not what I talk with Kostas, making fun of you after this when we go to a cafeteria. No, private is for him all that is subordinated to some goal given in advance by some community. For Kant, paradoxically, law and religion are private use. For Kant, public use is when, without any constraints, without any subordination to particular community, goals or whatever, you are free to think. The beautiful formula of public use of reason is when Paul, you know the guy who walked around the corner here, Paul, and was laughed by Athenian philosophers, when Paul said, for us Christians there are no men and women, no Jews and Greeks, and so on and so on. This is what we are fighting for. So don't be afraid when stupid conservatives accuse you of, you know, this new right-wing slogan. New Europe, we have to save European legacy against the Muslim threat. No, I think instead of just making this multicultural argument against Eurocentrism, no, we leftists should say more. We should say, you today's pseudo-defenders of Judeo-Christian Europe, you are the true traitors of what was great in Europe. Radical left is the only one who can save European legacy today. Στην επίθεση των συντηρητικών που επικαλούνται τα περί ισλαμικής απειλής, δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε με επιχειρήματα πολυπολιτισμικότητας, αλλά να κατηγορήσουμε τους συντηρητικούς ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί προδότες του ευρωπαϊκού ιδεώδους και ότι η ριζοσπαστική αριστερά είναι ο υπερασπιστής. This tendency of Bologna reform to leave high education more and more to the market is, I think, part of a larger tendency to impose market economy not just as economic reality, but as the fundamental form of ideology. Αυτό που επιχειρεί η μεταδιεθνήση της Μπολόνια με την υπαγωγή του Πανεπιστημίου στην αγορά είναι δείγμα μιας ευρύτερης κίνησης επιβολής των κανόνων της αγοράς, όχι απλώς ως οικονομικής πραγματικότητας, αλλά ως ιδεολογίας. First, this happens first. Okay, now I will read. You can take a rest and read the night. In education, we are witnessing the gradual dismantling of the classical bourgeois school, which today I start quite to like. The idea was that we are all private citizens with our interests, but nonetheless, you have at least a medium public school where you learn some, let's say, general education about freedom, fraternity, equality, and so on and so on. Now we have the sacred formula, lower costs, higher efficiency, where education is to be privatized. As I was shocked, the British Minister of universities, you know the name, I forgot me, David Willis says incredibly, because from now on, oh, you can be interested. He said, from now on, in the fields of humanities, social sciences, and art, high education should be a market deal between a private individual and university as market company. The state has nothing to do with it. Ο Βρετανός Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι από εδώ και πέρα οι δραστηριότητες στους χώρους των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών σπουδών και της τέχνης θα αποτελούν μία ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ατόμων με όρους αγοράς και το κράτος δεν θα έχει κανένα ρόλο σε αυτό. Why did you use the term, I like it, sorry, idiotica? I usually it was not idiotic. Because you know there is a big difference between idiot and imbecile. I like to be imbecile.
imbecile is a very mysterious term, because with improper, you know, think imbecile. Who is a imbecile, you know? I have a whole theory, but not for today. Okay, let's go. I read now. In the organization and legitimization of power, also, did you notice how the electoral system is more and more conceived on the model of market competition? They are telling us that we should look at elections as a market choice. Different parties try to sell you the best way to run the state, and you with your votes buy what you consider the best agents. But the sign that something is terribly wrong here is that things which should be, I think, part of the state, I find it obscene to privatize them, are more and more privatized. For example, I don't know how it is with you, but when first in the United States, then also in some European countries, they are privatizing prisons. I consider this an obscenity. Υπάρχουν πράγματα των οποίων την ιδιωτικοποίηση θεωρώ εσχρή. Δεν ξέρω τι γίνεται σε εσάς εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, όλο ένα και περισσότερο ιδιωτικοποιούνται οι φυλακές. The same goes, I think, for end of military conscription. The army basically becomes, like in medieval times, the army of mercenaries. Το ίδιο πιστεύω για το τέλος της στρατιωτικής θητείας. Ο στρατός γίνεται πια, όπως και στους μεσαιωνικούς καιρούς, ένα στρατός μισθοφόρο. Here I consider Berlusconi a symptom. Did you notice something a week ago? No, you should translate this. A week ago, when they were negotiating the vote of confidence, how not only did corruption go on, what shocked me is that corruption did go on openly. Publicly, a member says, my vote will be $250,000 and so on. It's open, this modification. Πριν από μία εβδομάδα, όταν ο Μπερλουσκόνη έδινε την πολιτική μάχη της ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή, υπήρξε το εντυπωσιακό του ότι δεν είδαμε απλώς διαφθορά και εξαγορά ψήφων, αλλά ότι αυτό γινόταν δημοσίως. Σου δίνω τόσα για να με ψηφίσεις. Then I will just, not to take too much time, add another domain where we have this commodification market logic. It is emotional relations, sex. Θα προσθέσω έναν άλλο τομέα στον οποίο έχουμε αυτή την εμπορευματικοποίηση των σχέσεων, εν προκειμένου των συναισθηματικών σχέσεων και του σεξ. Did you notice how with the growing role of all these matrimonial agencies or agencies organizing dating, we are basically, in a secret way, returning to a pre-modern logic of arranged marriages. Only instead of parents and so on, it's these expert agencies who are doing it. Με την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών που κανονίζουν ραντεβού, επιστρέφουμε σε μια προνεωτερική κατάσταση συνοικεσίου, μόνο που εδώ το συνοικεσίο δεν το κανονίζουν οι γονείς, αλλά αυτές οι φωτογραφίες. Now, you should translate this. How do you say in Greek, do you also use the verb fall, into falling in love? This is sad, because, you know, in French, tomber, l'amour, to fall, or in English, Alain Badiou told me he found a wonderful publicity for a matrimonial agency where they say, we will enable you to be in love, by finding without fall. I think literally, sex is good. You can screw dogs, cats, whatever. Love, passionate love, will become more and more transgressive. Because it's too much of a risk, this you fall into it. It's a risk. Επειδή η έκφραση στα αγγλικά και στα γαλλικά είναι πέφτος έρωτα, ο Alain Badiou επικαλέστηκε μία διαφήμιση στην οποία γραφόταν «Θα σας βοηθήσουμε να βρεθείτε σε έρωτα, αλλά όχι να πέσετε σε έρωτα». Γιατί βέβαια το σεξ είναι απολύτως επιτρεπτό, χωρίς να πηδάς σκύλους, γάτες κτλ. Αλλά οι παθιασμένοι... αλλά η πραγματικά παθιασμένη αγάπη γίνεται όλο και περισσότερο μια παραβίαση. Where is here commodification? You know, when you register yourself in such an agency, the whole point is to self-commodify yourself, to present yourself. I like Mozart, I like gentle dogs, blah, 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 whatever.
You must commodify yourself. Πού βρίσκεται εδώ εμπορευματοποίηση όταν εγγράφεσαι σε μια τέτοια υπηρεσία?